Εκπαίδευση συντονιστικής επιτροπής Αγώνα των συγκαταστηρητικών οργανώσεων χαιρετίζω τη σημερινή μας συγκέντρωση, που είναι μια συγκέντρωση της Κεντρικής Μακεδονίας, συνέχεια των κινητοποιήσεων που έχουμε πραγματοποιήσει όλο το προηγούμενο διάστημα και από τις πολλές συγκεντρώσεις που γίνονται σήμερα σε όλη τη χώρα για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, τα προβλήματα που έχουν τσακίσει τη ζωή μας, που τα πληρώσαμε με τον κόπο και τον αγώνα μιας ζωής. Είμαστε εδώ στον δρόμο του αγώνα και θα είμαστε, γιατί δεν κάνουμε αγώνες για τους αγώνες. Κάνουμε αγωνιστικές κινητοποιήσεις γιατί έχουμε προβλήματα, πολύ μεγάλα προβλήματα που τα πρόσθεσαν όλες οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από τον πολιτικό αυτό προσδιορισμό που κάνουν. Ο ένας παίρνει τη σκητάλη από τον άλλον και υπόσχονται λύσεις, αλλά η ουσία είναι ότι οι λύσεις που υπόσχονται είναι καινούργια προβλήματα για τους συνταξιούχους, γιατί μόλις έρθουν στην κυβέρνηση συνεχίζουν ακριβώς τις ίδιες πολιτικές, την ίδια γραμμή, τη γραμμή δηλαδή που υπαγορεύεται από τα μεγάλα συμφέροντα, από τους επιχειρηματικούς ομίλους, από εκείνους που καθορίζουν τα πάντα, ακριβώς και την αξία της εργατικής δύναμης και τη συντάξη μας. Για πέστε μας, κύριοι, λοιπόν, αφού οι συντάξεις μειώθηκαν και τσακίστηκαν αυτά τα χρόνια, αφού οι μισθοί πέφτουν στα τάρταρα, αφού όποια δικαιώματα είχε ο εργαζόμενος λαϊλατούνται, γιατί οι τιμές των προϊόντων αυξάνουν, μας ξεγελάνε. Γι' αυτό να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Γιατί πρέπει οι συνταξιούχοι να δώσουν το αγωνιστικό παρόν όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για τα παιδιά τους, για τη νέα γενιά. Και πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα για να μπορέσουμε πραγματικά να επιβάλλουμε λύσεις, για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Πρέπει να επιβάλλουμε λύσεις. Ο παραγόμενος πλούτος που παράγεται μόνο από τον εργαζόμενο άνθρωπο, γιατί η εργασία είναι πηγή καθ' δημιουργίας, να υπηρετήσει τις ανάγκες των ανθρώπων που το παράγουν. Αυτά τα 13 χρόνια προσφέρονται για να βγάλουμε συμπεράσματα ότι δεν υπάρχουν λύσεις, αγαπητοί συνάδελφοι, μέσα στα πλαίσια αυτών των πολιτικών. Δεν υπάρχουν λύσεις και αυτό το πιστοποιήσαμε για μια ακόμη φορά με τις συναντήσεις που κάναμε το τελευταίο διάστημα με όλα τα πολιτικά κόμματα. Και αύριο έχουμε ραντεβού στις 4 η ώρα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου σε συνάντηση με τον κύριο Πρωθυπουργό για να δοθούν απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματά μας. Το συμπέρασμα λοιπόν που βγαίνει είναι ότι τα αιτήματά μας, που είναι αιτήματα για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια για τις συντάξεις, για τα δώρα μας και ό,τι άλλο πληρώσαμε, δεν χωράνε μέσα στα πλαίσια των πολιτικών και των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και για να αλλάξει αυτό, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάθε εκλογές ότι τάχα θα αλλάξει μια κυβέρνηση και αρχίζουν να φύγουν αυτοί, να έρθουν οι άλλοι και να λυθούν τα προβλήματα. Συνάδελφοι, σημειώστε το καλά αυτό που σας τονίζουμε εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής. Όποια κυβέρνηση θα έρχεται από εδώ και πέρα, τα πράγματα θα είναι ακόμη χειρότερα εάν οι λαοί δεν πάρουν την υπόθεση στα δικά τους χέρια. Είμαστε λοιπόν στον δρόμο του αγώνα και πρέπει να συνεχίσουμε πιο βασικά, πιο αποφασιστικά να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Είμαστε στον δρόμο του αγώνα γιατί δεν ανεχόμαστε τη ληστεία όλων αυτών των χρόνων. Είμαστε στον δρόμο του αγώνα γιατί δεν ανεχόμαστε να μας κοροϊδεύουν και σήμερα. Και το ζήσαμε αυτό πάρα πολύ καλά όταν ακούσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λένε σχεδόν τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα ο κύριος Πρωθυπουργός είπαν ότι θα δώσουν από την κυβέρνηση αυξήσεις. Ποιες αυξήσεις? Το 6,5 με 7% όταν
Αυτό είναι το μισό από τον πληθωρισμό που τρέχει από την άνοδο των τιμών των προϊόντων που δεν φταίνε σε τίποτα οι εργαζόμενοι και ο λαός, οι συνταξιούχοι. Γι' αυτό ποιες αυξήσεις όταν η αύξηση θα δοθεί μόνο στις κύριες και όχι στις επικουρικές προσέξεις συντάξεις. Ποιες αυξήσεις, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν ένα εκατομμύριο και πάνω συνταξιούχοι 200.000 δεν έχουν τη λεγόμενη προσωπική διαφορά. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι λύσεις δεν βρίσκονται ούτε στα δικαστήρια ούτε στις αγωγές. Γιατί τα δικαστήρια, όλο το πλαίσιο αυτό, το αντεργατικό, το αντιασφαλιστικό που ζήσαμε για 13 χρόνια και το ζούμε, αυτό το έβγαλαν συνταγματικό και έβγαλαν 11 μήνες, προσέξτε, μόνο αντισυνταγματικές τις κρατήσεις και είναι να αποδοθούν και η κυβέρνηση αυτές δεν τις απέδωσε. Παρά τις παρακρατεί. Και τώρα τι λέει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Ακούστε το καλά αυτό για να το ξέρετε και να μην τρέχετε ξανά σε αγωγές και δικαστήρια. Το Συμβούλιο Επικρατείας δεν δίνει λεφτά. Το Συμβούλιο Επικρατείας λέει ότι όσοι συνταξιούχοι έκαναν μέχρι τις 20 Ιουλίου του 2020 προσφυγή στα δικαστήρια μπορούν να ξανακάνουν νέες προσφυγές.